συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Υπουργικού Συλλόγου και του Αγροτικού Συλλόγου, εκπρόσωπος Ιωαννίδης, και που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα που σας κάναμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί και πιστεύουμε ότι το γνωρίζετε όλοι, για τη δημιουργία του ΙΕΚ στα Φιλιατρά και όχι στην Κυπαρισία, όπως κάποιοι θέλουν και λένε ότι θα πάει εκεί. Εμείς διαφωνούμε και θα αγωνιστούμε και πιστεύουμε ότι όλοι θα είσαστε δίπλα μας. Πριν από αυτό θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τον Εμπορικό Σύλλογο και για τη δράση του. Όπως ξέρετε, είναι μια καινούργια διοίκηση που εξελίξαμε το Φλεβάρι και μέχρι τώρα είτε με πολιτιστικό έργο προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συνεισφέρουμε στη βελτίωση της εικόνας της πόλης μας, στην οποία αλλά και στην ποιότητα της ζωής μας που όλοι σε αυτή ζούμε. Αυτά έχουν γίνει μέχρι τώρα και ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα στο μέλλον. Όσο αφορά την πόλη των Φιλιατρών, η άποψή μας είναι ότι τα τελευταία 30 με 40 χρόνια αδικείται συνεχώς με πολιτικές αποφάσεις υπέρ της Κυπαρισίας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι πλέον ανοιχτό από εμάς και, από κανέναν πιστεύουμε. Έχουμε αποφασίσει ως ΔΣ να συμμετέχουμε ενεργά στα δρόμενα του Δήμου, είτε κάνοντας παρεμβάσεις όπου θεωρούμε ότι αδικούμαστε, είτε παίρνοντας το λόγο σε θέματα που μας αφορούν. Σε θέματα των Δημοσιογραφικών Συμβουλίων δηλαδή. Το πρώτο θέμα έχει προκύψει ήδη και είναι τεράστιο. Πρόκειται για τη δημιουργία του Δημόσιου ΙΕΚ στα Φιλιατρά και όχι στην Κυπαρισία. Όπως κάποιοι θέλουν να μεθοδεύσουν και πολλές φορές έχουν μεθοδεύσει και στο παρελθόν, όπως τι να πρωτοθυμηθούμε, το τεχνικό λύκειο, το οποίο τα παιδιά ξεκινούσαν από τις 6 ώρα το πρωί για να φτάσουν 8 η ώρα στην Κυπαρισία, και πάνω σε αυτό έχουμε πολλά στοιχεία. Έχουμε συλλέξει από το ΚΤΕΛ, ο κ. Σαραβαντζής, πολλά στοιχεία από το ΚΤΕΛ για πολλά χρόνια. Όπως για τη γεωργική υπηρεσία, η οποία είναι στην Κυπαρισία, ενώ είναι πασίγνωστο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών είναι στα Φιλιατρά και στους Γαργαλιάνους, το τρένο που σταμάτησε στην Κυπαρισία και όχι στην Πύλο, φυσικά δεν μπορούμε να διορθώσουμε τις αδικίες αυτών των ετών, αλλά θα προσπαθήσουμε να μην επαναληφθούν. Ακόμα και αν μπείτε στο site του Δήμου Τριφυλίας, το οποίο λέει πώς θα έρθετε στο Δήμο Τριφυλίας, τις χιλιομετρικές αποστάσεις των Φιλιατρών από την Κυπαρισία, θα μπορείτε να δείτε μόνο τα ξενοδοχεία της Κυπαρισίας, τα καταστήματα της Κυπαρισίας. Τώρα που μιλάμε, μιλάμε και για τώρα, αν είμαστε στο Δήμο Τριφυλίας, τώρα που μιλάμε. Για ένδυση και για φαγητό μόνο της Κυπαρισίας. Πού είναι τα Φιλιατρά και οι Γαργαλιάνοι σε αυτό το site, πού είναι η Μάραθος. Όπως λοιπόν είπαμε, δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα παλαιότερα λάθη, αλλά δεν θα ανοιχτούμε να ξαναεπαναληφθούν. Και έρχομαι στο θέμα το οποίο ήρθαμε εδώ σήμερα. Προσπαθώντας καθημερινά εδώ και 10-12 μέρες, όπου έχουμε αντιληφθεί το θέμα και μαζεύουμε πληροφορίες, να σας πούμε αυτά που ξέρουμε. Αν κάποιος από εσάς έχει κάποια διαφορετική άποψη ή κάποια συμπληρωματική, θα θέλαμε μετά το τέλος της συλλόγου μου τη συζήτηση να το εκφέρει. Ο Δήμος Τριφυλίας έκανε μια αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία του στο Δήμο μας του Δημόσιου ΙΕΚ, όπως έκαναν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Αυτό έγινε στο τέλος του 2013. Η αίτηση εγκρίθηκε από το Υπουργείο στις αρχές Απριλίου του 2014, αν δεν κάνουμε λάθος, 7 Απριλίου. Τότε ζητήθηκε από το Υπουργείο ο Δήμος να ορίσει μια έδρα για το Δημόσιο ΙΕΚ. Ο Δήμος, εντέχνως πιστεύουμε, άφησε το θέμα ως την ίστατη στιγμή, μη φέροντας ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι δηλαδή τις 25 Αυγούστου, οι οποίες περίπου 5 με 6 ημέρες θα αρχίσαμε οι εγγραφές. Τότε το Υπουργείο ζήτησε επιβόντως να οριστεί η έδρα. Τότε, αφού είχαμε αφήσει το παλιό λύκειο να γίνει έρμεο των ερέξεων περαστικών και ξένων που είχαν μείνει μέσα σε αυτό, ο οποίο έκλεισε πριν 2 χρόνια, και αφού ο Δήμος Τριφυλίας δεν μπόρεσε να βρει το κονδύλι για τα Φιλιατρά περίπου 3 με 4 χιλιάδες για να βάλει κάγκελα στα πίσω παράθυρα,
Πράγμα το οποίο είχε να κάνει το Λίγιο θα ήταν όπως έγινε, έτσι. Δεν θα είχε με τα προβλήματα που είχε, αλλά δεν θα είχε γίνει αυτός ο βανδαλισμός. Φώναξαν τον κύριο Γιώργο Νικολόπουλο, ο οποίος είναι από τα Φλιατρά και έχει οριστεί ο διευθυντής του ΕΚΤΕΠΛΙΑΣ, να διαλέξει ανάμεσα στο ΤΕΕ της Παρισίας και στο παλιό Λύκειο Φιλιατρών. Για μας αυτό είναι πολύ ειρωνικό και πιστεύω για εσάς. Πολύ ειρωνικό. Λες και δεν ήξερα την κατάσταση, αφού μιλώντας με καθηγητές του Λυκείου, εναγωνίωσα την πρώτη στιγμή, είχαν πει πώς θα καταντήσει το Λύκειο Φιλιατρών να το αφήσουν έτσι. Φυσικά ο άνθρωπος, εφόσον ρωτήθηκε, είπε ότι το Λύκειο είναι αγούρι και μεταξύ αυτών διάλεξε το ΤΕΕ ως έδρα του ΙΕΚ. Θα ήταν μάλλον πολύ δύσκολο να φανταστούν το προφανές, το οποίο ακριβώς η πρόταση της Κυπαρισίας ήταν να φιλοξενηθεί στο ΤΕΕ της Κυπαρισίας. Η άλλη πρόταση θα ήταν να φιλοξενηθεί στο καινούργιο Λύκειο Φιλιατρών, το οποίο μάλιστα δίνει στο διευθυντή μία αίθουσα για γραφείο διευθυντού, υποδιευθυντού και γραμματείας, αλλά και δύο αίθουσες για το πρωινό. Το ίδιο και για το Γυμνάσιο Φιλιατρών, ο οποίο μας δίνει τρεις αίθουσες, αλλά επειδή όλα τα μαθήματα του ΙΕΚ είναι απογευματινά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι αίθουσες και από το καινούργιο Λύκειο Φιλιατρών και από το Γυμνάσιο. Έχουμε μια ενημέρωση ότι έχουμε ζητήσει ήδη να προσβληθεί μια καθαρίστρια, η οποία θα είναι για το ΙΕΚ. Για το ΤΕΕ, ναι. Το οποίο αυτό μας δείχνει πόσο σίγουροι είναι ότι το ΙΕΚ θα πάει στην Κυπαρισία. Το ΤΕΕ ζήτησε καθαρίστρια για το ΙΕΚ. Λέω, το ΤΕΕ δεν έχει να δώσει τίποτα παραπάνω από το Λύκειο Φιλιατρών και το Γυμνάσιο Φιλιατρών ως προς το ΙΕΚ, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο να δώσουν και αυτή την πρόταση στον καινούργιο διευθυντή. Έτσι, κανονικά έπρεπε να περάσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τουλάχιστον από Ελεκτική Επιτροπή. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα, αλλά ο πρώην Δήμαρχος με προσωπική του απόφαση, ίσως φοβούμενος ότι θα χαθεί το ΙΕΚ από το Δήμο, με προσωπική του απόφαση αποφάσισε να δημιουργηθεί. Αν και υπήρχε διαφωνία στεναρή, από ό,τι μάθαμε από τον κύριο Πούλο, έστειλε ένα χαρτί ο προηγούμενος Δήμαρχος στο Υπουργείο, ο οποίος τόνισε ότι η προσωρινή έδρα του ΙΕΚ και τα γραφεία θα είναι στο ΤΕΕ Κυπαρισίας, οποία θα ξεκινήσουν και οι εγγραφές από 28 Αυγούστου. Η οποία το έστειλε 28 Αυγούστου. Το έστειλε 28 Αυγούστου, θα ξεκινήσουν πρώτη Σεπτέμβρη. Ναι. Ότι θα είναι προσωρινά στο γραφείο του διευθυντή του ΤΕΕ. Ίσως να πιέστηκε από τον χρόνο, ίσως πολλά. Έτσι λοιπόν, εμείς όταν το μάθαμε, άλλο ζητήσαμε μια συνάντηση από τον κύριο Κατσίβελα, τον Δήμαρχο, για να μας φέρουν σε επαφή με αυτό. Μιλήσαμε με τον Σαρματζή και με τον κύριο Θαρμάκη. Σε αυτή λοιπόν τη συνάντηση μας είπε ότι ο κύριος Κατσίβελας για το χαρτί που είχε στείλει ο ίδιος ο κύριος Κόλλιας. Μέχρι τότε δεν το ξέραμε. Νομίζαμε ότι είχε γίνει η απόφαση του Δήμου. Όπως και θα έπρεπε να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο ή Εξελεκτική Επιτροπή. Κύριε Κούμη, εσείς πρέπει να ξέρετε. Η απόφαση για το ΙΕΚ είχε πάρθει, μας διαβεβαίωσε ο κ. Κατσίβελος, ότι η απόφαση για το ΙΕΚ θα πάρθει από το Δημοτικό Συμβουλίο, το τωρινό εννοεί, και ξεκαθάρισε ότι το προηγούμενο χαρτί προς το Υπουργείο για την έδρα είναι προσωρινό. Αυτός είναι ο λόγος του Εμπορικού Συλλόγου και του Αγροτικού Συλλόγου που σήμερα σας καλέσαμε εδώ. Και θα θέλαμε να ενημερωθείτε και να μας ενημερώσετε για ό,τι εσείς γνωρίζετε. Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος, αναρωτιόμαστε αν οι γραμματείς ξέρουν γι' αυτό, αν πρέπει, και γι' αυτό καλέσαμε, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος του Καραλιάνου. Ο κύριος Αδρακτάς, ο οποίος ήταν στην Εξελικτική Επιτροπή, ο οποίος δεν ξέρουμε τι θέση έχει πάρει σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος Φιλιατρών πιστεύουμε ότι ο Δήμαρχος Τριφυλίας πρέπει να είναι για όλη την Τριφυλία και να κάνει το σωστό για να εξυπηρετεί τον κόσμο του. Τα ΙΕΚ ήταν από παλιά στα Φιλιατρά και το μοναδικό επιχείρημα το να πάει στο το δημόσιο ΙΕΚ, στο ΤΕΕ και Παρισίας, είναι ότι στεγάζονται σε εργαστηριακό κέντρο, το οποίο... Ότι εκεί στεγάζεται. Εκεί στεγάζεται.
Αυτό όμως δεν είναι καινούριο για μας. Συμβαίνει πάντα ακόμα και στα πανεπιστήμια που αλλού γίνεται η θεωρία και αλλού τα εργαστήρια. Και παλαιότερα λειτουργούσε το ΙΕΚ στα φιλιατρά, τα οποία ήταν εδώ τα γραφεία, γίνονταν εδώ οι θεωρίες και κάποια εργαστήρια όπως για παράδειγμα η νοσηλευτική γινόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, η μαγειρική γινόταν στο ΚΑΦΚΑ εδώ στα φιλιατρά. Οπότε η πρόταση που πιστεύουμε ότι πρέπει και να προτείνουμε είναι να λειτουργήσει ο αρχικός στο καινούργιο Λύκειο Φιλιατρών ή στο Γυμνάσιο Φιλιατρών σαν έδρα, το ΙΕΚ, με γραφεία κανονικά σε μία αίθουσα. Υπάρχουν, είπαμε, δύο αίθουσες στο καινούργιο Γενικό Λύκειο και τρεις αίθουσες για πρωινά στο Γυμνάσιο. Για απογευματινά που είναι το ΙΕΚ, είναι ελεύθερα και τα δύο κτίρια. Έχουμε μιλήσει και με την κυρία Κότση Μέρη και με τον κύριο Ανασόπουλο. Σε αυτό είναι σύμφωνα. Είναι το οποίο αυτές η λειτουργία του ΙΕΚ δεν θα έχει καμία σχέση με τη λειτουργία. Ναι, δεν θα προβληματίζει τη λειτουργία του γυμνασίου και του γενικού λυκείου. Εκτός από μια καθαρίστρια η οποία έχει ζητήσει ο Δήμος για το ΤΕΕ, έτσι, το ίδιο πράγμα ζητάμε και εμείς. Μια σχέση απογευματινά. Να θυμίσω ότι μπορεί έτσι προσωρινά να λειτουργήσει ως έδρα το παλιό γυμνάσιο ή το καινούργιο λύκειο, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει αυτή η πρόταση. Αλλά ετέχνως, τώρα δεν είναι καλό να μπούμε και σε ονόματα, αλλά ετέχνως πιστεύω αφέθηκε το δίλημα στον κύριο Γιώργο Νικολόπουλο, που είναι από τα φιλιατρά και είναι διευθυντής στο καινούργιο δημόσιο ΙΕΚ, μεταξύ του ΤΕΕ και του παλιού λυκείου. Δηλαδή, εμείς είμαστε, έχουμε IQ καλύτερο, είμαστε πιο έξυπνοι που σκεφτήκαμε την άλλη λύση. Ο κύριος Μερκούρης, μισό λεπτό, να τελειώσω και να μου πεις ό,τι θες. Πιστεύουμε ότι δεν μας πειράζει μόνο το γεγονός ότι το δικαιούμαστε και μας το παίρνουν. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν μεθοδεύσεις και σε αυτές τις μεθοδεύσεις των 30-40 τελευταίων ετών, εμείς προσωπικά δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνηγορήσουμε. Θα πηγαίνουμε και στα δημοτικά συμβούλια όπου έχουμε ένομο συμφέρον, θα ζητάμε το λόγο. Πώς θα είναι τη ουσία του πλανήτη. Επί τη ουσία του πλανήτη. Τώρα μπαίνουμε σε 30 χρόνια. Επί τη ουσία του πλανήτη. Μα επί τη ουσία σου απαντάω και. Όπως είπαν. Σου λέω δεν έχουμε να ζητήσουμε να ζηλέψουμε η πρόταση που κάνουμε εμείς είτε στο γυμνάσιο Φιλιατρών είτε στο Λύκειο Φιλιατρών, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το ΤΕΕ. Είναι θέμα πολιτική απόφαση. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνουμε το παλικάρι ο οποίο είναι διευθυντή είναι φιλιατρινό. Ωραία. Τα κριτήρια του ΤΕΕ Κυπαρισσίας, εσείς που κάνετε την έρευνα, είδατε ότι είναι καλύτερα από το παλιό Λύκειο Φιλιατρών. Ερώτηση. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε τώρα και βρισκόμαστε σε κουβέντες. Πρόταση δική μου αυτή, έτσι. Σαν καινούργια δημοτική αρχή Βασίλης Παπαθεοδοσίου, σαν εμπορικό σύλλογο, σαν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν την ανάδειξη όλου του τόπου και όχι τον τοπικισμό. Γιατί εγώ το βλέπω πολύ πιο πλατιά και το έχουμε κουβεντιάσει. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να απορροφήσουμε ένα κονδύλιο. Να αναπαλαιώσουμε το παλιό Λύκειο Φιλιατρών, τα χείριθμα, όχι σε 5 χρόνια. Μα και μόνοι μας μπορούμε να ολοκληρώσω. Αν δεν μπορεί ο Δήμος, μόνοι μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς να μισούμε τον άλλο και να μπούμε σε μια διαδικασία εμείς οι ίδιοι, σαν Δήμος Φιλιατρών, να πούμε αυτό το κτίριο το παραχωρούμε απλά σαν η έκτρυφη. Τέλος και να κλείσουμε το θέμα εκεί. Έχουμε τη δυνατότητα. Αφού έχουμε τη δυνατότητα αυτή, μπορούμε από τη Δευτέρα να μπούμε σε μια διαδικασία να το ξεκινήσουμε. Ναι, αλλά υπάρχει ένα ιδιάζον ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο θέμα το που θα πάει το ΙΕΚ. Και αυτό είναι πιο κύριο από αυτό που συζητάμε τώρα. Είναι ότι οι πρακτικές των τελευταίων 30-40 ετών που δεν θέλεις να τις θυμίζουμε. Δεν θέλω να σα πω γιατί μου θυμίζει τώρα αντιπολίτευση και συμπολίτευση. Νέα Δημοκρατία μας όχι από εδώ και πέρα δεν μπορώ να κάνω. Όχι, εσύ το βλέπεις έτσι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω ως εξής. Εγώ το βλέπω ότι έγινε μια μεθόδευση. Ετέχνος τον κύριο Νικολόπουλο βάλανε το δίλημα στις 28 Αυγούστου, ενώ είχαν περιθώριο από τις 7 Απρίλη να φτιάξουν το λύκειο ή να μην το φτιάξουν ή να κάνουν. Δηλαδή, εγώ είμαι πονηρός και σκέφτηκα πιο έξυπνα, ας πούμε, ότι υπάρχει και η λύση του γυμνασίου του λυκείου και ο κύριος Μερκούρης δεν μπορούσε να το σκεφτεί βάζοντας το δίλημα στον κύριο Νικολόπουλο ή το ΤΕΗ ή το παλιό λύκειο. Δεν είναι ηρωνία, δηλαδή, να του λες ενώ ξέρεις ότι είναι χάλια το παλιό λύκειο, πήγαινε και διάλεξε ένα από τα δύο. Εσένα δεν σε προσβάλλει, δηλαδή αυτό. Εμένα με προσβάλλει. Τα γραφεία του παλιού λυκείου τα έχετε λέξει. Δεν είναι παραβιασμένα. Είναι καινούργια. Άρα εκεί ο κύριος διευθυντής δεν μπορούσε να στεγαστεί. Μα φυσικά, αλλά δεν γίνεται μέσα στο γενικό. Ναι, ρε παιδιά, εκεί στεγάζεις την κολιά σου, τη δίκησή σου και εκτελείς τις αίθουσες.
Δεν καταλαβαίνω. Εγώ σας λέω με πειράζει. Γιατί μην δημιουργήσετε αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω ότι με πειράζει περισσότερο από το ίδιο το γεγονός ότι εντέχνος, ενώ μπορούσαν να βρουν άλλη λύση και άλλη πρόταση, μια σοβαρή πρόταση. Να... Εγώ δεν θέλω να. Δεν είμαι το ποιμιστής. Αλλά δεν θέλω να μου παίρνουν κάτι το οποίο νομίζω ότι ο Δήμαρχος, ο κ. Κατσίβαλες, εξελέχθηκε για να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες, όλη τη Τριφυλία. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα οργανόγραμμα. Η Κυπαρισσία δεν έχω τίποτα με την Κυπαρισσία, είναι πιο όμορφη από εμάς. Ιδιάζει που όλη θάλασσα να αναπτυχθεί τουριστικά. Εμείς τυχάνει να είμαστε στο κέντρο, πρέπει να έρθουμε κάποιες υπηρεσίες, να αναπτυχθούμε αγροτικά, αφού είμαστε κυρίως αγροτικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθούμε από κάτι που δικαιούμαστε. Και αυτό νομίζω ότι είναι. Κώστα, αν το δικαιούμαστε, αυτή είναι η γνώμη μου. Κώστα, κοίταξε, έχουμε πει σε μια περίεργη, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι, σε μια περίεργη αντιδικία τώρα, αν το δικαιούμαστε, το δικαιούμαστε. Εγώ μένω στη λογική την απλή. Κώστα, μισό λεπτό. Εγώ μπαίνω στη λογική την απλή, έτσι. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι πρακτικοί και να βλέπουμε μπροστά. Μην μπαίνουμε στη λογική αυτή του τοπικισμού τώρα. Τα κριτήρια τα έχουμε εμείς και επαναλαμβάνω, αύριο τη Δευτέρα να έρθει το Λύκειο, το ΙΕΚΑΔΟ, αν έχουμε, Βασίλη Παπαδοσίου, σε μισό λεπτό, Βασίλη Παπαδοσίου ξεκινάει τις διαδικασίες όλες αυτές, σαν εκπρόσωπος του Δήμου, φιλιατρών. Δεν υπάρχει δήμος. Σαν εκπρόσωπος του διαμερίσματος. Ωραία. Μισό λεπτό ήταν λάθος τοποθέτηση. Σαν εκπρόσωπος του Δήμου Φιλιατρών να διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό και Κυπαρισσία και Γαργαλιάνες. Αυτό είναι η λογική. Τώρα, αυτά που λέω, μην με σταπούχες, κύριε. Η λογική είναι στη μέση τα φιλιατρά. Ξέρουν Γαργαλιάνοι. Δημήτρη, εγώ παραδέχομαι ότι γκρινιάζω, αλλά σου λέω ότι γκρινιάζω επειδή εντέχνος μεθοδεύτηκε και όχι με καθαρούς τρόπους να μην έρθει. Και έχω δίκιο που γκρινιάζω. Όταν με πειράζουν πρέπει να γκρινιάζω. Μέχρι τη Δευτέρα μεθοδεύουμε ένα άλλο. Τέλεια λεπτό. Μέχρι τη Δευτέρα μεθοδεύουμε σαν εμπορικό σύλλογο και σαν κάποιους κύριους που την κάνουν τα σπίτια να φτιάξουμε μια λίστα. Πώς σκεφτώ μια ιδέα τώρα. Μια λίστα ότι τα παιδιά τα οποία δεν έρχονται από τους περιμετρικού δήμου γύρω και από τον πύργο. Να μπορούν να μείνουν με ένα φιλικό ενίκιο στην πόλη των Θεατρών, να δώσουμε ένα αίρεσμα. Για να μπαίνουμε σε μια διαδικασία και να πούμε κυρίω ότι εμεί κάτσαμε κάτω. Δεν ξέρω αν την κάνουμε αυτή την κουβέντα όποτε θέλει. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι αυτό, μην το πλατιάσουμε. Να κάνουμε. Επειδή μιλάμε για δημόσιο ιέκτη φιλία, μην ξανοίγουμε να πάμε στον πύργο και στην παρακάτω. Κάτσε σε παρακάτω. Τα κριτήρια που θα μα πούν τα παιδιά για να μην ξεφεύγουμε και να πάμε στο συγκεκριμένο για να δούμε και το στόχο. Ποια είναι, τι προσφέρουμε εμείς και τι εξυπηρετούμε. Και τι εξυπηρετούμε. Εξυπηρετείτε χιλιομετρικά, εξυπηρετούνται. Πάμε να δούμε το παρελθόν που λειτουργήσε το ΕΕΚ εδώ. Ποιος εξυπηρετούσε περισσότερο, χώρα, Γαργαλιάνες, Φιλιατρά ή την άλλη πλευρά, την βόρεια πλευρά του Δήμου. Να δούμε και το αρχείο, το ιστορικό του. Έτσι. Και ποιες είναι οι δυνατότητες. Και εμείς, σαν εμπορικά, έχουμε μια πρόταση εγώ ταυτόχρονα τώρα. Ο εμπορικό σύλλογο και εγώ μέσα προτίθεμε να συνεισφέρουμε οικονομικά, να φτιαχτεί το Λύκειο να λειτουργήσει. Υπάρχουν οι αίθουσε. Δεν μπορεί να φτιάξει. Και εγώ κάνω την πρόταση αυτή να την εισηγηθεί το ΔΣ του εμπορικού συλλόγου στη συνάντηση που θα έχει τι επόμενε μέρε με το Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλία. Για να προχωρήσει αυτή. Και ο στόχο μα ποιο είναι. Όχι αν είχαν κάνει ή δεν είχαν κάνει. Αυτό που γίνεται εξυπηρετεί το Δήμο Τριφυλία σήμερα να είναι εδώ, στη μέση. Και ο πληθυσμιακά είναι εδώ. Τα πολλά παιδιά θα είναι από το Γαργαλιάνο και τα Φιλιατρά. Γιατί εντέχνω σα λέω πληροφοριακά ότι μέσα σε δύο μέρε πήγαν και γράφτηκαν. Για να φοιτήσουν. Θα γυρίσει πούμερα αυτό. Α μην το φυγάνε και γράφτηκα 100 άτομα περίπου, λέω εγώ, ηλικία από 18 έως 80 χρονών. Αυτό είναι και μόνο αστείο στην ιδέα και στον τρόπο που μεθοδεύουμε. Για να πει. Δεν έχει πει όριο ηλικία. Δεν έχει πει όριο ηλικία, αλλά ξαφνικά δεν έγινε όταν λειτουργούσαν το ΙΕΚ τόσα χρόνια. Κυπαρίσιος, εάν ανατρέξετε στο αρχείο του ΙΕΚ, δεν φίτησε ούτε ένας. Και πολλοί σκόρες από την χώρα, από την Κυπαρισσία, αυτή είναι η καλά λοιπόν. Μα Παναγιώτη, αυτό που μόλις είπες, θα γυρίσει νούμερα. Γιατί στην περίπτωση που έχουν γίνει τεράστια, με πολύ μεγάλη διαφορά,
εικονικές εγγραφές, γιατί μάλλον αυτό έχει συμβεί, θα τους γυρίσει μπούμερα. Και ξέρεις γιατί θα τους γυρίσει μπούμερα? Γιατί ο Δήμος Τριφυλίας εκλέφθηκε ο Δήμαρχος για να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες. Εάν λοιπόν έχουμε πολύ περισσότερους εκεί, αυτό αυτομάτως θα σημαίνει ότι εκεί που δημιουργείται το ΙΕ. Γιατί όταν βλέπει ο άλλος ότι δημιουργείται στην Κυπαρισία, τους γαργαλιάδες ή τα φιλιατρά δεν γράφεται, άμα δεν τον εβολεύει. Αυτό λοιπόν έχει και άλλη ανάγνωση. Έχει την ανάγνωση ότι αν. Γι' αυτό σου λέω θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Ότι αν εκεί έχουν 200 και εμείς έχουμε 30, ας πούμε, αυτό έχει την ανάγνωση ότι εκεί που πάνε να το φτιάξεις, δεν εξυπηρετείς τους γαργαλιάδες ή τα φιλιατρά. Και βγήκες δήμαρχος για να εξυπηρετήσεις όλους. Άρα λοιπόν υπάρχει και άλλη ανάγνωση για να γίνουν οι εικονικές εγγραφές. Επίσης, όλος ο εξοπλισμός ο οποίος είπατε προηγουμένως, τα κομπιούτερ, τα γραφεία και αυτά, είναι εξοπλισμός ο οποίος μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν τρομάζουμε να ακούμε ότι υπάρχει και ο εξοπλισμός, ότι υπάρχει, γιατί αυτό έχει κλείσει. Και ο κύριος Φωτοδοσίτσιας είναι μπροστά, υπάρχει και από παλιά ΙΕΠ και από το ΙΕΠ φιλιατρών. Σε κάποιο Υπουργείο στην Αθήνα έχει πάει ο εξοπλισμός όλων των ΙΕΚ, γιατί τα ΙΕΚ, επειδή υπήρχε πολιτική να δίνουν 80.000 μαθητές και να περνάνε οι 79.932, τότε λοιπόν κλείσανε όλα τα ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα. Και επειδή κλείσανε, πήγε όλος ο εξοπλισμός κάπου. Κάπου υπάρχει αυτός ο παλιός εξοπλισμός του ΙΕΚ. Αυτός μπορεί να έρθει. Μπορούμε να πιέσουμε να έρθει. Υπάρχουν αυτά τα αναλόγια. Δηλαδή είχε κομμωτική δικιά του, δεν πήγαινε στο εργαστηριακό κέντρο νομίζω. Είχε δικιά του το παλιό ΙΕΚ. Αυτά κάπου υπάρχουν, μπορούμε να τα αναζητήσουμε. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις εάν θέλουμε και εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Καθαρά. Εάν νομίζω ότι το δικαιούμαστε, δεν ζητάμε κάτι που δεν μαθαίνουμε. Πιστεύω ότι εξυπηρετεί καλύτερα όλο τον Δήμο. Η πρόταση δικιά μας είναι εμπορικό συμβούλιο. Είναι ότι να προσωρινά, πάλι προσωρινά, φιλοξενηθεί στο καινούργιο Λύκειο μέχρι να ανακατασκευαστεί. Είναι πολύ εύκολο. Κάναμε μια, πήραμε μια εικόνα, έχει πάει και τεχνική υπηρεσία νομίζω του Δήμου και Παπαδοσίου. Έχει μια εικόνα. Από εκεί ύστερα ο κ. Κατσίβελας μας είπε ότι θα το θέσει στο δημοτικό να το πάρει το συμβούλιο. Εμείς σας καλούμε να πάρετε θέση σε αυτό το πράγμα. Να πω δύο κουβέντες. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι παλιά λέγανε, όχι παλιά και ισχύει, όταν πήγε ένα σχολείο ανοίγει φυλακή, έτσι. Κλείσαμε το σχολείο. Γιατί κάποιοι θέλανε να είχαν φανταστερά όνειρα να φέρνουν και ΤΕΙ στο φιλιατρά. Λοιπόν, έκλεισε ένα κτηνοπλαστικό κτίριο, φτιάξαμε ένα έκτρωμα χρήσιμο. Δηλαδή, πρακτικό είναι για το σχολείο, αλλά σε σχέση με το περιβάλλον είναι άσχημο. Όπως και το ένα και το παλιό και το γυμνάσιο. Με την προοπτική να φέρουμε και ΤΕΙ, έλεγε κάποιος δήμαρχος. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως, ότι το σχολείο που έκλεισε έφυγε από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Πήγαν τα παιδιά στο καινούριο Λύκειο. Από εκεί και μετά το ποντίκι φυσάει μέσα. Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο να διορθωθεί, πολύ απλό να μαζευτούν τα τζάμια. Έγινε έρμεο βέβαια μέσα, μπαίνει όποιος θέλει να μπει. Και είναι πολύ εύκολο αφού θα λειτουργήσει. Γιατί κάποιοι σύλλογοι θέλουν να έχουν έδρα μέσα εκεί, να κάνουν και κάποιες αίθουσες να λειτουργήσουν. Είναι δύσκολο να γίνει. Αν δεν υπάρχει ο οργανισμός του σχολείου, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει τίποτα άλλο. Θα μπορεί εύκολα να γίνει αυτό και για τον γαμό τώρα, παιδί μου, έτσι εμείς οι φιλιατρινοί να διεκδικήσουμε που έχουν περάσει όλοι από εκείνο το παλιό Λύκειο να μην κρεμιστεί. Δεν κρίμα δηλαδή, να περνάμε και να το βλέπουμε κρεμισμένο. Τόσες γενιές έχουν μεγαλώσει. Δεν θα πρέπει να κάνει το σχολείο εκεί μέσα. Δηλαδή και για αυτόν τον λόγο. Το τέταρτο σχολείο έκλεισε τη δεκαετία του 80. Κάποια στιγμή διαλύθηκε το σχολείο. Μπήκαμε στα κοντά ο σύλλογος του Αγίου εκεί που είχαμε φτιάξει τότε, το καθαρίσαμε μεταξύ μας. Έρχεται η Δημαρχία του Σωτηρόπουλου, βρίσκει κάποιο πρόγραμμα, το κάνει, το επισκευάζει. Μπαίνουν μέσα τα ΙΕΚ. Φύγαν τα ΙΕΚ γιατί κλείσανε όπως είπατε, μπήκε μέσα για ένα μικρό, κάνα δύο χρόνια το ΚΕΙ που επισκευάζονταν επάνω. Και τώρα είναι το σχολείο των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Όχι το δημοτικό, είναι τα πιο μεγάλα παιδιά. Λοιπόν, λειτουργεί, δεν γκρεμίστηκε. Άρα λοιπόν, αν το αφήσουμε. Βέβαια προσωρινά όπως συμφωνώ και να βγάλουμε ένα ψήφισμα στο τέλος με τις προτάσεις μας, να πάει προσωρινά ή στο γυμνάσιο στο Λύκειο αφού προσφέρονται και οι δύο διευθυντές. Η κυρία Παρμοπούλου, η Κότση,
ήταν διευθύντρια κάτω, μπορεί να μας πει και τις λεπτομέρειες αυτές, τι έγιναν με τα υλικά και τα στοιχεία του παλιού, αλλά ο στόχος μας είναι να λειτουργήσει, να μην κρεμιστεί για εμάς τους γιατρινούς δηλαδή. Δεν το πάω εγώ τώρα, επειδή αν ήταν στην Κυπαρσία, το κτίριο θα έλεγα να φτιάξει στην Κυπαρσία. Αλλά αυτό το κτίριο, αν δεν λειτουργήσει σαν σχολείο, δεν πρόκειται να λειτουργήσει για τίποτα άλλο. Και θα είναι κρίμα δηλαδή για την ιστορία των θεατρών αυτό το χτίσμα να διαλυθεί γιατί κάποιοι θέλανε να το παίξουν τα μπόσια στα θέατρα του διοικήσαν του Δήμου. Δυστυχώς. Εγώ συμφωνώ και σαν πρώτο άτομο και σαν εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου να κάνουμε ένα ψήφισμα, προτείνω δηλαδή, που να λέει ότι εμείς θέλουμε και να διατηρηθεί και το σχολείο. Όχι μόνο να πάρουμε το. Γιατί εξυπηρετεί όλα τα άλλα που είπαν βέβαια, συμφωνώ, οι διάφοροι ομιλητές, αλλά κυρίως και ένα θέμα ακόμα να διατηρηθεί το σχολείο, να μην κρεμιστεί. Με πολύ λίγα, όταν θα υπάρχει ζωή μέσα, θα λειτουργήσει. Το σχολείο έκλεισε όπως λειτουργούσε. Βγήκαν τα μηχανήματα, πήγαν στο καινούριο. Τα έχω ζήσει από κοντά. Λοιπόν, και τα γραφεία είναι και μανταλωμένα, κλειδωμένα με ασφαλείας συστήματα, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μας καλέσατε και τον Εθνικό Σύλλογο και τον Αγροτικό Σύλλογο, αλλά πριν το προβλήματο, θα ήθελα, επειδή όλοι όσοι ανήκουμε στην ενότητα των φιλιατρών, και εγώ πήρα και ένα αξίωμα που είμαι αντιδήμαρχος τριφιλίας, όχι μόνο τα φιλιατρικά, θα παρακαλέσω τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο τον Σαράδο τον Κουκουμή, να μας πει ακριβώς την ιστορία του πράγματος, έτσι ώστε και εμείς όλοι που είμαστε νέοι εκλεγμένοι από το Δήμο Τριφυλίας, να πάρουμε και εμείς μία εικόνα από πρώτο χέρι. Και μετά, για τον Ποδοκέρι. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Καταρχήν, να ευχηθώ καλή θητεία και στο νέο Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου. Σας θεωρώ έτσι με ζέση και ζωντάνια και ότι θα προσφέρετε πολλά και στον τόπο και στον κλάδο σας, αν έχετε αυτή την αγωνιστική διάθεση. Πραγματικά είναι ένα κέραιο θέμα που σας απασχόλησε και καλά κάνετε και το θέτετε. Βέβαια, δεν θα μπορέσω να σας διαφωτίσω πολύ ως προς αυτό που είπε ο κύριος Προθεοδοσίου, γιατί και εμείς δεν έχουμε επαρκώς ενημερωθεί. Πέραν του ότι σε κάποιο συμβούλιο ανέφερε ο κύριος Μερκούρης ότι θα κάνουμε αίτηση να ιδρυθεί η ΕΚ στην Τριφυλία, τούτου δεν. Δηλαδή, και εγώ για τη λειτουργία του το έμαθα προσφάτως. Δεν ξέραμε τίποτα. Και πολλοί κόσμοι δεν το. Και απορώ γιατί και ο τύπος, ο τοπικός, εγώ σχεδόν παίρνω καθημερινά εφημερίδες τοπικές και δεν είδα πουθενά να αναφέρεται ότι λειτουργεί από φέτος, ας πούμε, η ΕΠ και λοιπά και καλούμε... Δεν έπρεπε να γίνει η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να στείλουν από την ίδια στο Εξελεκτικής Επιτροπής που υπήρχε Επιτροπή και διαβούλευση. Εντάξει, αλλά αυτά έπρεπε να υποσχεθούν, να γίνει μια διαβούλευση. Είναι παράλληψη ή μεθόδευση, δεν ξέρω. Από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι έπρεπε επαρκώς να έχει ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάτε σήμερα να έχουν λυθεί και να προβληθούν όλες οι απόψεις γιατί πιθανόν και η άλλη πλευρά να έχει κάποια επιχειρήματα τα οποία στη στιγμή δεν τα γνωρίζουμε. Ούτε οι δικοί είμαστε σε όλα, ούτε αν το εργαστηριακό κέντρο προτείνει, ας πούμε, για την έδρα του ΕΚ, ας πούμε, για την Κυπαρσία, ούτε ποια άλλα προβλήματα δημιουργούνται μεταφοράς φοιτητών, σύντησης, στέγασης κλπ. Που πρέπει να εξασφαλιστούν και αυτά για να έχουν οι φοιτητές που θα εγγραφούν, ας πούμε, την καλύτερη δυνατή όλες τις προϋποθέσεις για να σπουδάσουν το αντικείμενο για το οποίο θα εγγραφούν. Επομένως, επειδή τίθεται πολλά ζητήματα τα οποία και εγώ σας είπα αυτή τη στιγμή δεν είμαι ενήμερος ούτε και από τη μεριά της διοίκησης του ΙΕΚ. Σήμερα έκανα μια επίσκεψη στον κύριο Νικολόπουλο όταν έμαθα ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση και μου είπε κάποια πράγματα ότι ήρθε πρώτο τελεσμένο γεγονότος ότι έπρεπε να ξεκινήσουν οι εγγραφές και δεν είχε άλλη επιλογή, έπρεπε, ας πούμε, να πάει στο τεχνικό λύκειο εκεί πέρα που υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν τέλος πάντων, να ξεκινήσει τις εγγραφές. Τώρα, τα επιχείρηματά σας είναι όλα βάσιμα. Εγώ πιστεύω ότι από απόψε και η Δημοτική Συμβουλή που είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε μια αίτηση για σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου που θα έρθετε κι εσείς
να καταθέσει τις προτάσεις σας και, και από τη διεύθυνση ας πούμε, του ΙΕΠ και όλοι εμείς τέλος πάντων, για να δούμε τέλος πάντων και τα επιχειρήματα της μιας πλευράς και της άλλης, πιθανόν ας πούμε να είναι καλό να δημιουργηθούν κάποια τμήματα στην Κυπαρισσία και κάποια στην Λιατρά. Και αυτό δεν θα είναι κακό. Βέβαια, να επισημάνω εδώ αυτό που είπατε, ότι είναι τραγικό να αφήνονται δημόσια κτίρια να... Συγγνώμη, παρεμβαίνω. Σε αυτό το χάλια, όπως το λέει και άλλα κτίρια, όπως έχω βάλει πολλές φορές για το Ινστιτούτο Παθολογίας, που δάψα και αυτό και έγινε ρήπιο, είναι τραγικό, γιατί τα πληρώνουμε με λεφτά δικά μας, ας πούμε. Και ξανά, μανά, να τα επισκευάσουμε και να λειτουργήσουν για να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες ή κάποιο έργο. Δεν ξέρω τι θέλεις να ρωτήσεις. Ήθελα να σας πω ότι γι' αυτό που είπα να λειτουργούσουν κάποια εδώ και κάποια εκεί, ο διευθυντής, ο κ. Νικολόπουλος, μας είπε ότι για να μπορέσουν έστω και τα θεωρητικά μόνο να γίνουν στα Φιλιατρά, θα πρέπει τα γραφεία να είναι στα Φιλιατρά. Δεν υπάρχει νομική φόρμουλα να είναι τα γραφεία στην Κυπαρισσία και να μπορούν να γίνουν τα τέτοια. Πρέπει εκεί που είναι τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται εκεί που είναι η έδρα. Οπότε για να έχουμε τουλάχιστον τα θεωρητικά, ίσως και κάποια από τα πρακτικά, αλλά τουλάχιστον αρχικό στα θεωρητικά. Είναι λεπτομέρειες που πρέπει ναι. να είναι όχι το έχουν ζητήσει με τον κύριο Νικολόπουλο. Γι' αυτό σας λέω. Συγγνώμη. Αυτή είναι η πρόταση δικιά μου, δηλαδή να, από απόψε να ξεκινήσουμε έτσι, μια αίτηση προς το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται να συγκληθεί έκτακτο το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα αυτό που κατεπεί. Γιατί ήταν πάρα πολύ ανάγκη. Και εγώ την ασπάζομαι σε πάρα πολλά σημεία. Όμως, θέλω να μιλήσω με δύο ρόλους. Ο πρώτος ρόλος είναι ότι γεννήθηκα στα πλευρά. Και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι είμαι φιλιατρινός. Ο δεύτερος ρόλος όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή εγώ παρίσταμαι εδώ ως αντιδήμαρχος Τριφυλίας. Και στον πρώτο ρόλο θέλω να το επισημάνω ένα γεγονός. Προχθές ήταν η πρώτη του σχολικού έτους. Και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που είμαστε νέοι στα Φιλιατρά, μα όλοι, παρευρεθήκαμε ο καθένας σε ένα σχολείο. Εγώ, επειδή από συναισθηματικούς λόγους και πιο πολύ, διάλεξα το σχολείο που πήγαινα, στο τρίτο σχολείο. Και δίπλα ήταν το νηπιαγωγείο. Πραγματικά, ένιωσα μια μεγάλη συγκίνηση, αλλά και μια μεγάλη διαπίστωση. Θυμάμαι την εποχή που τελείωσα το σχολείο, ότι μόνο η τάξη, η έκτη του τρίτου δημοτικού σχολείου, έδωσε 25 παιδιά στα πανεπιστήμια. 25 παιδιά. Βάλε και άλλα 15 ή 20 που ενδεχομένως δεν σπούδασαν, πήγαμε στα 45. 45 παιδιά επί 6 είναι 240 παιδιά. Το σχολείο σήμερα, το τρίτο δημοτικό των Φιλιατρών, έχει 85 παιδιά. Άρα λοιπόν επισημαίνω ένα τεράστιο πρόβλημα στην πόλη μας, στα Φιλιατρά, στην οποία γεννήθηκα. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η συρρήκνωση του πληθυσμού στην πόλη μας. Αυτός είναι ο ρόλος, ο φιλιατρινός, ο δικός μου. Εδώ γεννήθηκα, αυτά είναι οι διαπιστώσεις, αυτά λέω. Τώρα, παίρνω τον άλλο το ρόλο που με τύπησε ο Παναγιώτης ο Κατσίβελος να με κάνει αντιδήμαρχο Τριφυλίας. Και όταν λέμε παιδιά, ότι έχουμε έναν ενιαίο Δήμο Τριφυλίας, θέλω να το συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν τοπικισμοί και δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Εκείνο το οποίο για μένα πρωτεύει είναι πώς, το είπα και πριν καθίσουμε στο τραπέζι με το Σαράντο, πώς ο πληθυσμός της Τριφυλίας θα αυξηθεί, πώς ο πληθυσμός της Τριφυλίας θα παράξει πλούτο, και πώς, σε πάση περιπτώσει, θα πείσουμε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, να μείνουν στην Τριφυλία. Αυτή είναι η εισαγωγή. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο επίμαχο θέμα, το οποίο με πάρα πολύ ενθουσιασμό και ζήλο, αλλά και πολύ τοπικισμό, έθεσε ο Σύλλογος ο Εμπορικός και ο Αγροτικός.